Σε μία ώρα πρέπει να επιστρέψω στο γραφείο. Θες καφέ? Όχι, ευχαριστώ. Κάτσε. Λοιπόν. Αρχικά, για να μπει στο Dark Web, χρειάζεσαι ειδικό browser. Το λέω. Υπάρχουν διάφορα ιντερνετικά μαγαζιά, σαν δημοπρασία είναι. Κάποιοι ζητάνε αυτό που θέλουν και κάποιοι άλλοι τους κάνουν προσφορές. Και πώς ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν παρακολουθούνται από κάποιους? Όλο το νόημα του Dark Web αυτό είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει και να εντοπίσει τους χρήστες του. Ωραία, και πες ότι εγώ βρίσκω αγοραστή. Πώς μπορώ να τον εμπιστευθώ? Ωραία, λοιπόν. Εδώ βλέπεις πόσο αξιόπιστος είναι ο αγοραστής. Δηλαδή, αν στο παρελθόν είχε εξαπατήσει κάποιον, η βαθμολογία του θα είναι χαμηλή. Πολιτισμός. Πώς γίνονται οι πληρωμές? Με bitcoin φυσικά. Είναι κρυπτονόμισμα, έχει τεράστια αξία και δεν μπορεί να το εντοπίσει κανείς. Όλες οι αγοραπολισίες γίνονται ανώνυμα. Έχεις την αμέσως την προσοχή μου. Συνέχισε. Τέλεια. Hello, my name is Amalia Razi, and I would like to book an appointment with Mr. Sotiriou or his wife. We met some years ago through Charles Sneven. Yes. Oh, I see, and you don't know when they will be back. Yes, yes, of course, I'm going to be waiting for your call. Thank you. Yes, this is my phone number on your screen. Thank you, thank you. Have a nice day. Thank you so much. Bye. Έλα, Χρυσούλα. Έλα, η Αμαλία είμαι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μίλησα με έναν εφοπλιστή, τέλος πάντων, ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να θέλει να χρηματοδοτήσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο που υπάρχει. Ναι, τον ξέρω, τον είχα γνωρίσει παλιότερα. Τέλος πάντων, δούλευα στην εταιρεία του Charles Sneven και είχαμε γνωριστεί τότε μαζί. Τώρα λείπει ταξίδι μαζί με τη γυναίκα του στη Μάλτα και μου είπαν ότι δεν ξέρουν πότε θα γυρίσει, αλλά περιμένουν να με ειδοποιήσουν για να κλείσουμε ραντεβού. Ναι, πιστεύω ότι θα ενδιαφέρεται, ότι θα μπορεί να βοηθήσει. Άκου, τη σκεφτόμουν όμως. Πιστεύω ότι για να πάω σε αυτό το ραντεβού όπως πρέπει, πρέπει να έχω κάποια στοιχεία, εντάξει, κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, ναι, θα σου πω. Θέλω από σένα σίγουρα τα αρχιτεκτονικά σχέδια του χώρου. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο στόχος. Ναι. Να έχεις μια περίληψη του ποιος είναι ο στόχος όλης αυτής της ενέργειας, τον προϋπολογισμό φυσικά. Τι άλλο, ένα κατάλογο με τα ιδρυτικά μέλη, σίγουρα. Ωραία. Ωραία. Εσύ πότε πιστεύεις ότι μπορείς να μου τα φέρεις όλα αυτά? Τέλεια. Ναι, μια χαρά είναι, Χρυσούλα. Εντάξει, θα σε περιμένω. Σε παρακαλώ, σταμάτα να το λες αυτό. Αλήθεια σου λέω, εγώ θα χαρώ πολύ περισσότερο και από σένα, αν τα καταφέρουμε. Έγινε, έλα. Σε χαιρέτω, καλημέρα, γεια. Άντρες, συμπέθρια σου. Με το καλό να έρθεις μόνο μας στην Ελλάδα. Να έρθω, συμπέθρια, αλλά γιατί είσαι τόσο πεσμένος, με αποθαρρύνεις. Τι μου τρένε αυτά? Άκουσα κάτι περίεργα νέα και γι' αυτό. Τι νέα, ρε πατέρα? Δεν ξέρεις εσύ? Αφού τα λέτε όλα μεταξύ σας. Τι τα λέμε όλα μεταξύ μας? Τι έχει γίνει? Συγγνώμη, αλλά κάναμε ένα τραπέζι να υποδεχτούμε το Θεοχάρη. Θα το βγάλουμε ξινό τώρα? Συγγνώμη, αφού δεν μας λέει τι έγινε ο πατέρας, πετάει μια βόμβα και μετά όλα εντάξει. Αλεξανδρέ, μην πιέζεις καταστάσεις. Άλλη ώρα. Τώρα εδώ που τα λέμε με όλα αυτά, μου έχετε ξάψει και εμένα την περιέργεια. Τι συμβαίνει, παιδιά? Συμπέθρε, όταν θα έρχεσαι εσύ, εμείς θα πηγαίνουμε.
Καλά, αυτό συμβαίνει πάντα, αλλά παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνω. Άστο, άστο, παπά, άστο. Έλα στην υγεία μας. Ας είναι. Δεν μας κάνετε καλά. Αργά, γρήγορα θα μάθουμε. Η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως στο τέλος. Αυτό να λέγεται. Αν θέλει να πας στην Ελλάδα, πήγαινε μόνος σου. Εγώ θα μείνω εδώ με το παιδί. Ναι, σας ζευγάρι, δεν θα αντέξουμε. Εγώ στην Ελλάδα, εσύ εδώ, πώς θα γίνει. Τότε να χωρίσουμε. Μην βάζεις τα χέρια στο λαιμό. Πάνω από όλους και όλα είναι ο γιος μου και η ψυχική του ηρεμία. Μάλιστα. Έλα, Τατιανά. Πάλι κλαις. Ναι. Τι είναι, Βέρα μου, τι είναι. Να αποφασίσεις να βάλεις τα δύο πόδια του γιού σου σε ένα παπούτσι και να σταματήσει να σας κάνει ό,τι θέλει. Κάποια στιγμή το παιδί θα φύγει για σπουδές και εσύ θα μείνεις μόνη σου, σαν τον κούκο. Σε ευχαριστώ για την πρόβλεψη. Μην με αναγκάζεις να σου πω αυτό που σου είπα τις προάλλες. Ποιο? Ότι δεν είμαι μάνα και δεν ξέρω. Λοιπόν, το σκέφτηκα αυτό που μου είπες. Και δεν είναι αλήθεια. Απλώς είμαι αντικειμενική. Οι μάνες λοιπόν δεν είναι πάντα αντικειμενικές. Λειτουργούν και με το συνέστημα. Εντάξει, οκ. Κάτσε τότε να κλείσει τη μοίρα σου. Λύσα κρίκη ο Θεοχάρης με την Ελλάδα. 2 χρόνια, 3 δεν μπορούσαμε να καθίσουμε. Αν είναι δυνατόν. Ο μικρός φέρεται εγωιστικά και εσύ τον αφήνεις να περνάει το δικό του. Να σου πω, σε πήρε για να μοιραστώ τον πόνο μου και εσύ καλύτερα να μην σε είχα πάρει ποτέ. Εγώ απλώς σου λέω αυτό που πιστεύω. Ωραία, εντάξει. Σ' άκουσα, αντίγε. Πάντως τον πατέρα σου δεν τον είδα καθόλου καλά. Τι να κάνουμε, αγάπη μου, είμαστε ρωτιάριδες. Του λείπει Βέρα από ό,τι φαίνεται. Ρε, εγώ σου μιλάω σοβαρά τώρα. Με παρακάλεσε ο πατέρας μου να παίξουν τάβλη. Και αυτός δεν ήθελε, που αυτοί οι δύο συνήθως παίζουν όλη μέρα τάβλη. Εντάξει, μπορεί να ήθελε να κάνει μια βόλτα στη θάλασσα. Το έχει λείψει η θάλασσα, γι' αυτό θα. Έλα, φιλιά. Έλα, τελείωσα και κλείνω. Θες τίποτα άλλο? Όχι, όχι, πήγαινε να ξεκουραστείς. Ναι, θα μιλήσουμε. Εντάξει, τα λέμε. Έλα. Εγώ είμαι. Έρχομαι. Όχι. Η μοιρασιά θα γίνει απόψε. Δεν γουστάρω ούτε ρολόγια, ούτε κοιμήλια, ούτε τίποτα. Εγώ θέλω τα φράγκα που βρήκατε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Το εξηγηθήκαμε αυτό από την αρχή. Μόνο ρευστό. Τα υπόλοιπα σκοτώστε τα εσείς. Ναι. Ο επόμενος πελάτης του Αλέξανδρου Μελά είναι ένας βιομήχανος. Το σπίτι του είναι στην Εκάλη. Θα σου φέρω όλες τις πληροφορίες, ναι. Όχι, δεν θα χτυπήσετε άμεσα. Θα περιμένουμε λίγο. Τα λέμε από κοντά. Κοίταξε. Ετοιμάστε τα φράγκα. Ναι, σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Μην ανακαλύψω καμιά λαμογιά. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ήρθαν τα ανταλλακτικά που παρήγγειλες. Νίκη, έλα να σου μιλήσω λίγο, θέλω κάτι να σου πω. Πες μου. Κοίτα,
Είναι λίγο άβολη η θέση μου και δύσκολη. Δεν μου είναι εύκολο. Έκανα κάτι που δεν ήταν σωστό. Όχι, όχι. Εγώ έχω ένα μπέρδεμα. Είχα υποσχεθεί σε ένα πιτσιρικά να έρχεται και να βοηθάει για το καλοκαιρινό του Χαρτζηλίκη, ξέρεις, και είναι συγγενής από τον Βόλο. Α, έρχεται να βοηθάει. Ναι, απλά δεν γίνεται να κρατήσω και τους δυο σας. Είχα αργήσει να μάθω νέα του, τώρα επικοινώνησε και το αποφάσισε και έρχεται στα μετέωρα. Μου λες δηλαδή ότι δεν με χρειάζεσαι πια. Ναι. Ναι, και με συγχωρείς, μην ανησυχείς, θα σε αποζημιώσω στο ακέραιο, θα πληρωθείς τα πάντα. Οκ, κατάλαβα. Και πότε έρχεται ο πιτσιρικάς για να ψαχτώ? Έρχεται σε 2-3 μέρες. Εντάξει. Και δεν θέλω λεφτά. Κάτι θα βρω. Όχι, όχι. Αυτό αποκλείεται. Δεν το δέχομαι. Άκουμε που σου λέω. Θα την βρω εγώ την άκρη μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω από δουλειά. Εντάξει, Νίκη μου, δεν ξέρω τι κάνεις με τους άλλους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι σωστός μέχρι τελευταία στιγμή απέναντι σου. Άμα δεν τα πάρεις εσύ τα λεφτά, θα τα δώσω στον πατέρα σου. Τώρα με συγχωρείς. Πρέπει να πηγαίνω. Αν θες, κλείδωσε εσύ. Έλα, μαράκι. Κάθεσαι. Με σχόλασε. Ναι, ο γελίος. Μ' άφησε έτσι, στα κρύα του λουτρού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μία έκτακτη είδηση. Δολοφονημένη βρέθηκε χθες το βράδυ στο φαρμακείο της η Ευγενία Παπαμίτσου, 35 ετών. Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα ενός παιδιού. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής μιλάνε για μια αποτρόπαια πράξη μίσους και εκδίκησης. Το θύμα δέχθηκε επίθεση στο λαιμό με μαχαίρι και πέθανε ακαριαία λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας. Τη στιγμή της δολοφονίας, το φαρμακείο εισήλθε ανυποψίαστος πελάτης και έγινε μάρτυρας του φρικτού εγκλήματος. Ο μάρτυρας αναγνώρισε αμέσως τον δράστη και αργότερα είπε στην αστυνομία ότι πρόκειται για τον Ορφέα Μακρύ, τον διαβόητο serial killer, κάνοντας το έργο της αστυνομίας πιο εύκολο, καθώς το φαρμακείο δεν διέθετε κάμερες ασφαλείας. Ποιος άλλος θα ήταν? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και μετά μου λέτε να μην πάω στο Λονδίνο. Μα καλά, γιατί δεν τον πιάνουν? Τόσο δύσκολο είναι. Χριστέ μου. Όσο σκέφτομαι ότι... ότι μεγαλώσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι, μου έρχεται αναγούλα. Ο Ορφέας Μακρύς, σε μια στιγμή πανικού, επιτέθηκε στο μάρτυρα και κατάφερε ύστερα από πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι να τον αφήσει ανέστητο και να διαφύγει. Λέγεται πως η άτυχη γυναίκα γνώριζε τον δράστη, καθώς είχαν επαγγελματική συνεργασία στο παρελθόν. Ο Ορφέας Μακρύς ήταν ιατρικός επισκέπτης και τύχαινε να γνωρίζει πολλούς φαρμακοποιούς ανά την Ελλάδα. Όλο το αστυνομικό σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή και η επιχείρηση έβρεσης του μανιακού δολοφόνου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πουλημένοι δημοσιογράφοι, πείτε να ήταν πουτάνα ότι γεράτωνε τον άντρα της στο διάολο. Στο διάολο. Έλα. Έλα, Λευτέρη. Πού είσαι? Το βρήκες αυτό που συζήτησα? Ναι, έχω τώρα ραντεβού. Ωραία. Βρες το γρήγορα γιατί πιάσουμε. Γιατί μου τηλεφωνείς συνέχεια? Τον... σε παρακαλώ, σταμάτα να με ενοχλείς, γιατί έτσι δεν βγάζεις τίποτα ούτε με όλες τις αρχιδέες του κόσμου. Δώσε μου μόνο μία τελευταία ευκαιρία τουλάχιστον να σου εξηγήσω. Το ξέρω ότι έκανα πολύ μεγάλη μαλακή, αλλά σε παρακαλώ τουλάχιστον άκουσέ με. Με προσέβαλες με το χειρότερο τρόπο. Έχω παραβλέψει τα πάντα για να είμαι μαζί σου. Τα πάντα, δεν με νοιάζει κανείς και τίποτα. Ούτε η ηθική μου, ούτε οι αρχές μου, ούτε οι αξίες μου, ούτε οι συνέπειες που μπορεί να έχω. Ναι, εντάξει, τα ξέρω όλα αυτά. Τα ξέρεις όλα αυτά, κι όμως νόμιζες ότι εγώ μπορεί να σε πουλήσω για τα φράγκα. Εγώ όμως δεν είμαι σαν τη μάνα σου. Όλες οι γυναίκες δεν είμαστε το ίδιο, Τόνι. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω και αυτό δεν εξαργυρώνεται με τίποτα.
και για κανένα λόγο. Αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να το ξέρεις. Λοιπόν, σκέφτομαι. Οχ. Μήπως αύριο μεθαύριο παραιτηθώ από την υπηρεσία. Τι ρε, θα παραιτηθείς. Ρε, αγάπη μου, πας καλά, γύρω από όλα ακόμα ψάχνει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, ο διοικητής σου σίγουρα θα υποψιαστεί κάτι. Και τι να κάνω. Να εξαφανιστώ έτσι μια μέρα και εμείς να πάμε στο Χονγκ Κονγκ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς όμως έτσι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς. Τι. Συμβαίνει. Αχ, πρέπει να είμαι τελείως τρελή για να πάω να κάνω αυτό που σκέφτομαι. Λες, ε. Λέω. Ε, λίγο είσαι, είναι η αλήθεια. Ναι, αρχηγέ. Ασφαλώς, γι' αυτό σας έπαιρνα. Παρακολουθώ συνέχεια την αστυνόματα Μιανού και την ίδια, αλλά και τα τηλεφωνήματα. Αισθάνομαι από αυτά που ακούω πως είναι μια γυναίκα που μπορεί ακόμα και να παρανομήσει για τον έρωτα που αισθάνεται. Ναι, ακριβώς αυτό έχει υπερβεί τα όρια της. Είναι τόσο ερωτευμένη που θα έκανε τα πάντα για τον Τόνι Νίδε. Κοίτα τι σου έφτιαξα. Γεμιστά. Τι ωραία που μυρίζει. Μου τρώνε τα σάλια. Αλλά μου βάλεις μόνο πιπεριές, μην μου βάλεις ντομάτες. Μάλιστα. Ό,τι πει το μωρό μου. Μ' άφησες τόσες μέρες μόνο μου και μελαγχόλησε η κουζίνα μου. Δεν θα ξαναφήσω ποτέ. Αλλά η κουζίνα είναι ο δικός σου χώρος, μην καλομαθαίνεις. Εγώ κάνω απλώς κατηγγέστε εμφανίσεις. Μικρή. Κοιμάται. Άρα έχουμε λίγο χρόνο για μας. Λίγο γιατί. Έχω να σηκωθώ 6.30 το πρωί. Να κάνω συνέντευξη σε τρία παιδιά γιατί ψάχνουν υπάλληλο. Γιατί έφυγε αυτός που είχες. Όχι, αυτός θα μείνει. Την νίκη απέλυσα. Γιατί τι έγινε. Έπαθα και έμαθα. Δεν θέλω άλλες μεταξύ μας ιστορίες ζήλιας και τα λοιπά. Η μικρή όντως είχε κάτι άλλο στο μυαλό της και παρόλο που το ξέκοψα, είπα να είμαι προνοητικός πια. Ναι, αλλά εμείς είμαστε πολύ καλά τώρα μεταξύ μας. Δεν έπρεπε. Μια χαρά έπρεπε. Φίλα για τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά, δεν λένε. Είσαι υπέροχος άντρας. Και κάθε μέρα, κάθε ώρα συνειδητοποιώ πόσο τυχερή είμαι που σε έχω. Κι εγώ είμαι πολύ τυχερός. Άντε να μάθουμε το φίλο του μωρού μας και να φτιάξουμε το δωμάτιο του. Μεθαύριο είναι ο υπέροχος. Ελπίζω να μάθουμε. Με κάνεις τόσο ευτυχισμένο. Αυτά να μου τα λες όταν θα γεννηθεί το μωρό και θα κλαίει 5 ώρα το πρωί και θα πρέπει να πας να το αλλάξεις εσύ πάνω. Τι μου είπες, πιπεριά ή ντομάτες. Πιπεριά. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το τηλεφώνημά σου. Σου το είχα πει. Το χρήμα ρέει. 100. Ναι, το καλησπέρα. Έτσι πάνε αυτά. Πρέπει να το συνηθίσεις. Θα μείνεις να φάμε. Όχι, δεν θέλω να γίνομαι φορτικός. Φορτικός ποτέ.
Εξάλλου η ωραία Ελένη έχει πάει στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Δεν έχεις υποχρεώσει απόψε. Εκτός αν υπάρχουν άλλες. Είμαι μονογαμικός, στο έχω πει. Εσύ, δεν φλερτάρεις με κανένα? Πάντα. Η ενδιαφερόμενη είναι από εδώ μέχρι το Πικαντήλι. Ουρά. Πλάκα κάνω. Έλα να φάμε. Η Ελένη μου στείλε μήνυμα σήμερα και μου εξήγησε γιατί ήταν περίεργο το κλίμα στην ταβέρνα. Α, ναι. Τι έγινε? Αποφάσισε να πάει στο Λονδίνο. Βρήκε δουλειά εκεί. Λέει ότι της έχει καταστρέψει τη ζωή ο Ορφέας εδώ. Εντάξει, την καταλαβαίνω. Ο πατέρας πρέπει να έχει στεναχωρηθεί πολύ, γι' αυτό πετάγε πόντες. Στο τραπέζι η Ελένη είναι η αγαπημένη του, είναι η δυναμία του. Ναι. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται η ευτυχία της είναι στο Λονδίνο. Δεν πρόκειται να χαθούμε, θα τη βλέπουμε. Εντάξει, δεν θα είναι το ίδιο. Μωρό μου, όπως εσύ ξεκόλλησες από το Λονδίνο και ήρθες εδώ και παντρευτήκαμε, έτσι θα πάει για αυτή εκεί να φτιάξει τη ζωή της. Ο πατέρας όταν έφυγες χτύπαγε το κεφάλι της στον τοίχο? Όχι. Αντιθέτως, χάρηκε πολύ με τη χαρά μου. Ωραία. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο δικός μου πατέρας. Κοίτα, μωρό μου. Εμένα ο μπαμπάς μου ήξερε ότι έχω εσένα στην Ελλάδα και είμαι τρελά ερωτευμένη. Δεν είναι απλά ότι έφυγα και πήγα σε μια ξένη χώρα μόνη μου. Ωραία. Εσύ ήρθες εδώ γιατί είχες εμένα. Η Ελένη θα πάει εκεί γιατί έχει βρει δουλειά. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Λοιπόν, και τώρα στα αφήσουμε αυτά. Σκέφτομαι να πάμε στα Μητέωρα και θέλω να πεις και στη μάνα σου με τον αστυνόμο αν θέλω να έρθω. Α, λες. Mm-hmm. Ωραία, να πάρουμε και την Όλγα και αν δεχτεί και εκείνη δεν έχει θέμα. Συγγνώμη, τώρα η Όλγα που κολλάει σε όλο αυτό. Θα τους κλείσουμε ένα ξενοδοχείο και θα έχουν την άνεσή τους οι άνθρωποι. Πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα προβλήματα των άλλων, ρε μωρό μου. Και θέλω να μου ξαναπείς αυτό που είπες πριν, γιατί είχα καιρό να τα ακούσω. Τι είπα πριν? Είπες ότι είσαι τρελά ερωτευμένη μαζί μου. Και είχα πολύ καιρό να τα ακούσω αυτό. Αγαπάς? Πάρα πολύ. Ναι. Μέχρι τον ουρανό. Συμπέθερε, ήρθα να πιω καφέ. Ωραία, καλώς σας είπε. Πρωί-πρωί, πρέπει. Πώς από εδώ, καφέ, ε? Ναι, ναι. Μετά να φύγω να πάω στην Πάτρα, έχω δουλειές. Ετοιμάζεις το έδαφος για να έρθεις στην Πατρίδα, έτσι? Ναι. Ναι. Ωραία. Βέβαια, έχουμε κάποια προβλήματα σοβαρά εκεί με τον Μάριο. Τι προβλήματα, παιδί μου? Δεν θέλει να έρθει. Τις προάλλες εξαφανίστηκε, τον ψάχναμε. Μη μου λες τέτοια. Και η μάνα του αποφάσισε να μείνει μαζί του. Εγώ όμως δεν μπορώ. Πρέπει να γυρίσω στην Πατρίδα, τελείωσε. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, δεν λέω. Μην πεις τίποτα στην Άνση, παρακαλώ. Τα έχουμε πρίξει τα παιδιά με τα δικά μας θέματα. Άσε να περάσει λίγος καιρός. Δίκιο. Εντάξει. Και τώρα να σε ρωτήσω κάτι, να με απαντήσει ειλικρινά όμως. Δεν μου λες, τον καιρό που ήταν η κόρη μου η Ελένη στο Λονδίνο, ήξερες εσύ ότι έψαχνε να βρει δουλειά? Το ήξερα, αλλά θεώρησα ότι δεν έπρεπε να στο πω εγώ. Τα σοβαρά μιλάς. Βέβαια, όταν ήταν κόρη σου, θα το έλεγες. Τα λουλούδια σε ενδιαφέρει να πω. Κάτσε, συμπέθερε τώρα. Δηλαδή, όταν η κόρη μου σηκώθηκε και έφυγε και ήρθε στον Αλέξανδρο, με ειδοποίησε εμένα κανένας? Ναι, αλλά δεν κατάλαβες. Πρώτα-πρώτα δεν γνωριζόμασταν τότε και δεύτερον υπήρχε ένας Αλέξανδρος Μελάς να τη στηρίξει. Εμένα την κόρη μου στο Λονδίνο, ποιος θα τη στηρίξει? Μόνη της ήταν εκεί πέρα. Αλλά βέβαια δεν σε νοιάζει. Γιατί είσαι γαϊδούρη γι' αυτό. Γαϊδούρη είσαι και φαίνεσαι. Άι, μην τα σπάσω όλα εδώ πέρα τώρα. Δεν τα σπάσεις, τα σπάω και εγώ. Τι νομίζω, ότι κολώνω? Να σου πω, ρε φίλε, να. Πού πας, φεύγεις? Δεν θέλω καφέ, οτιδήποτε. Δεν πειράζει, θα σε πειράξει κιόλα. Άντε, πήγαινε. Πήγαινε. Στέλιας. Πρέπει να δεν πάω στο διάλογο, είναι από λόγο. Ακούς και να ξέρετε με για την κόρη και να μην πει τίποτα. Το μουλάρι. Άρε, καθάρματα της κοινωνίας. Δεν σπάω.
Hey, what's up? I'm fine, and you? Yes, I'm selling both of the other two tankers. Why? I have a good price, but why? No, I'm not bargaining. Because I don't need to. I'm just liquefying my assets, minimizing my responsibilities. Okay. Yeah, that's right. Okay, just let me know. Bye. Καλά τα λες. Μην τα δίνουμε όλα κόψω χρονιά. Ε? Συμφωνείς δηλαδή. Συμφωνώ. Αυτά εδώ τι είναι. Πρωινό στο κρεβάτι. Ναι, ενημέρωσα στην υπηρεσία ότι θα καθυστερήσω λίγο. Νιώθω ήδη ότι έχεις φύγει από τη δουλειά. Το ξέρεις. Κι εγώ κάπως έτσι νιώθω. Από τη στιγμή που το αποφασίσαμε. Άντε να πιούμε λίγο καφέ, ε. Με τα χεράκια σου. Με τα χεράκια. Είμαι σίγουρος. Δεν πιστεύεις. Πολύ μόνο. Χαράστε. Κύριε Διοικητά, με ειδοποίησε η αστυνόμος Τατιάνα Δαμιανού ότι θα καθυστερήσει λίγο. Έχει πάει για ένα τσεκάπ. Το ξέρω. Είναι με τον Τόνι Νίβε. Δεν έχω ιδέα, δεν ρώτησα. Παιδί μου, θέλω να σου εμπιστευτώ κάποια πράγματα. Η αστυνόμος Τατιάνα Δαμιανού είναι απολύτως εξαρτημένη από τον έρωτά της γι' αυτό. Ναι, κάτι έχω καταλάβει. Δεν θέλω όμως να πεις τίποτα. Μείνετε ήσυχος. Τι ώρα θα πάμε, Πειραιά? Σε λίγο, μωρό μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, θέλεις καφέ? Ναι, μια γουλιά θα την πιω. Ωραία. Μετά θα φύγουμε για Πειραιά, ε. Πώς είσαι? Καλά. Εσύ, πού θα πας? Θα πάω... Ευχαριστώ. Στην ψυχίατρο να υποβάλω την παρέτησή μου. Ρεσελέ, είσαι σίγουρη? Ενώ δεν το ξέρεις το Λονδίνο. Είσαι σίγουρη ότι θες να μείνεις εκεί πέρα? Κοίτα, στη φάση που είμαι τώρα, το Λονδίνο φαντάζει παράδεισος. Δεν θέλω να κυκλοφορήσω το βιβλίο και να είμαι εδώ. Θέλω να είμαι άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Εντάξει, θα μου λείψει ο ήλιος, η θάλασσα, αλλά θα συνηθίσω. Ελένη μου, εγώ αυτό που θέλω είναι να είσαι ευτυχισμένη. Και στην τελική, άμα δεν σ' αρέσει, έρχεσαι πίσω. Δεν νομίζω, Αλέξανδρε. Αποφάσισα ότι θα μείνω εκεί για πάντα. Έλα μέσα, θέλω να σου μιλήσω, παιδί. Άρα σου, παιδί μου, και με έχει πιάσει πίεση τώρα. Τι θέλει? Έλα μέσα. Αμά, πού να τον βάλουμε να κάτσει? Απέναντι. Κάτσε δίπλα μου. Κάτσε εμείς εδώ. Ήρεμα, ε. Όσο γίνεται. Εγώ θα κάνω ότι δεν ξέρω τι βάλω. Εντάξει. Μάλιστα. Να μου μιλήσει το παιδί, θέλει. Κάτσε, μπαμπά. Ναι, κάτσε, παιδάκι μου. Μας μίλησε η Ελένη, τώρα θα μας μιλήσει και η Αφροδίτη. Πού θες, παιδάκι μου, να πας εσύ? Αυστραλία, ε? Βραζιλία, Σελήνη, πού θα πας πάλι εσύ? Εγώ δεν θα πάω πουθενά, μπαμπά μου. Εγώ εδώ θα μείνω. Απλά... Ναι, μωρέ, θέλω να κάνουμε ένα τραπέζι στο Χάρη για να το γνωρίσει καλύτερα και να τελειώσει αυτή η κόντρα που έχει μαζί του. Συγγνώμη, μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, αυτό το λιμοκοντόρο που σε έριξε τα πατώματα? Παπά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω ξεκινήσει σοβαρή σχέση μαζί του. Σοβαρά. Εσύ το ήξερες αυτό? Κάτι είχε πάρει το αυτή. Α, βέβαια. Μάνα και κόρες έχουμε κάνει κόμμα. Τέλος πάντων. Τι το θες, ρε παιδάκι μου, από τον άνθρωπο? Χάθηκαν οι άντρες, ε? Αυτό βρήκες? Αυτό θέλω.
Τι αυτό θέλεις, παιδί μου. Γιατί επεμβαίνει συνέχεια στις ζωές των παιδιών σου. Τι να κάνω, μωρέ, να αφήσω την Αφροδίτη να πέσει στα δίχτυα του αχαήρευτου, ε? Ανεπρόκοπου. Την Ελένη στα ξένα να έχει τον ήλιο μοίρα. Τον Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο, τι τον Αλέξανδρο, να δω τι θα σκαρφιστεί πια για τα παιδιά. Τι να σκαρφιστώ, τον Αλέξανδρο, λέει Άλεξ, άλλη. Εντάξει, την αγαπώ την Άννα, δεν λέω, αλλά είναι δυνατόν Άλεξ. Εδώ μου κάτσε, στο στομάχι να είναι πέτρα. Για να το καταλάβει, θα σου το πω μία φορά. Το ότι κάθονται τα παιδιά και σου λένε τα σχέδιά του δεν είναι για να επέμβει και να του πει τη γνώμη σου. Σου τα λένε για να χαρεί με τη χαρά του. Είπε η σοφή Μάρθα. Τέλο πάντων. Έχει δίκιο. Λοιπόν, άκου. Πες του να έρθω να του κάνω τραπέζι, να δεν θα γίνω. Άντε. Παπά, δεν σε νοιάζει που είμαι ευτυχισμένη. Που βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο γλυκό. Ναι, αλλά είναι και μουρντάρης όμως. Και αυτό μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ πάω να ταΐσω το μωρό και μετά θα πάω στην Αθήνα με την Ελένη. Για ψωνιά. Ναι. Θα πας στην Αθήνα. Μπαμπά. Ναι, τι. Σε παρακαλώ. Τι σε παρακαλώ, παιδάκι μου. Τι σε παρακαλώ, δεν πρόκειται. Φέρτο με τον άνθρωπο εδώ πέρα. Θα κάτσουμε για να την αντιμετωπίσω. Θα το καταπιώ όπως θα καταπιώ και το Άλεξ. Μην το κάνεις να νιώσει άβολα. Και αν με κάνει να νιώσει εκείνος, το σκέφτηκες αυτό. Τέλος πάντων. Πες του να έρθει και όλα θα πάνε καλά. Άντε. Σε ευχαριστώ, παπά. Δεν μου είσαι, παιδάκι μου. Συγγνώμη, το Άλεξ τώρα σου αρέσει εσένα. Ε? Ενώ πρόσεξε, Αλέξανδρος. Γεμίζει το στόμα σου, παιδί. Περάστε. Με καλέσατε? Ναι, αναγνωστάκι. Πρέπει να σταματήσεις τις βραδινές βάρδιες και να έρχεσαι τα πρωινά. Έχει πέσει πολλή δουλειά και σε χρειαζόμαστε εδώ. Μα γιατί, κύριε διοικητά μου, σας παρακαλώ, μην το κάνετε τώρα. Μια φορά μιλάμε. Πήγαινε. Καταστροφή! Τι έπαθες? Ο διοικητής με έβγαλε τις αργατινές από τη βάρδια και θέλει να είμαι μόνο το πρωί μαζί σας. Πώς το θέλω το Χρήστο μου τώρα? Κάνε κουράγιο, θα τον αλλάξουν κι αυτόν την επόμενη εβδομάδα. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ κι εγώ μη για το κοπέλι τούτο. Ρε αναγνωστάκι, από τη μέρα που σε γνώρισα, όλο για κάποιον καίγεσαι. Πρώτα για το διοικητή, μετά για το Χάρη, τώρα για το Χρήστο. Έλα πια. Αν ενδιαφέρεται, θα νιώσει την έλλειψή σου. Λες να είναι για καλό. Ναι, μόνο για καλό. Μην πέφτεις με τα μούτρα στους άντρες, τους πνίγεις. Ακολούθησε τη συμβουλή μου και είμαι σίγουρη ότι θα σου κάτσει αυτή η σχέση. Εντάξει. Τα αναγουστάρω με τρέλα. Κράτα μια πισινή και λίγη αξιοπρέπεια. Άσε τον άντρα να είναι κυνηγός. Εντάξει. Άντε, να σ' ακούσω. Θα τον περιμένω σαν τα προστάτευτο ζαρκάδι. Τον κυνηγό μου. Μωρά μου. Λοιπόν, μίλησα στους γονείς μου και θα έρθεις να σου κάνουμε το τραπέζι. Αλήθεια? Θα φάμε ή θα φάω καμιά μπουνιά με τον πατέρα σου? Όχι ρε αγάπη μου, όλα καλά. Τι θες να σου φτιάξω? Με είπες αγάπη μου? Πώς έπρεπε να σου πω? Δηλαδή... Είμαι η αγάπη σου? Έτσι νομίζω. Να ξέρεις ότι είσαι και η δική μου αγάπη. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Αλλά τα μάτια σου είναι λυπημένα. Εντάξει, δεν ξεπερνιούνται όλα με την αγάπη μου. Αλλά να ξέρεις ότι βοήθησε πολύ. Σκέφτεσαι τον Νικόλα, το ξέρω. Λοιπόν, για πες τώρα, τι θες να σου φτιάξω? Θέλω ψαρόσουπα. Α, καλά. Η ψαρόσουπα είναι σπεσιαλιτέ μου. Να κλείσεις και τα δάκτυλά σου. Μην φύγεις από την Αίγινα, εντάξει. Περίμενα κανένα τριώρο και έλα από εκεί. Να έρθει και η μαμά μου και η αδερφή μου και θα φάμε όλοι μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα μια βόλτα στην παραλία και μετά να περάσουμε από την αγορά να πάρω σε Έλληνο γιατί μου τελείωσε. Θέλω πάρα πολύ. Thank you.
αστυνομία. Μάλιστα, κυρία Κλάδη, εγώ είμαι. Τι έκανε? Έσχιζε λάστιχα από αυτοκίνητα και τα χάραζε με κατσαβίδι. Μάλιστα. Την κόρη σας ποιος την είδε? Okay. Θα επιληφθώ εγώ. Αλλά να είστε σίγουροι ότι η κόρη σας είναι θύμα της μπλεφάλαινας. Εγώ αυτό πιστεύω. Οπότε τα μάτια σας 14 μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της. Καλά, εσύ. Έφτασες, έγινε όλα εντάξει? Ναι, ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ για την ενδιαφέρα. Μίλησες με τους γονείς σου, τους είπες ότι μετακομίσεις Λονδίνο? Ναι, έγινε ο κακός χαμός με τον πατέρα μου. Αλλά πού θα πάει, θα το χωνέψει. Σωστά. Μπορεί την επόμενη εβδομάδα να έρθω κι εγώ Ελλάδα, οπότε ίσως καταφέρουμε να συναντηθούμε. Ναι, αμέ. Να έρθεις και στην ταβέρνα να φάμε κανένα ψαράκι. Θέλω να σε ξεναγήσω και στο νησί. Α, πρέπει να σε κλείσω, ήρθε η μαμά μου. Ναι, θα τα πούμε. Γεια, γεια. Τι έγινε? Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να το πεις στον πατέρα σου. Τώρα που αποφάσισες ότι θα φύγεις για Λονδίνο, δεν θέλω να κρατήσω πια το διαμέρισμα. Θα βάλω νοικιαστήριο. Τι θα σπουδάσεις τελικά? Πάμε και δεν σου πω. Έκανε ζημιά στα αυτοκίνητα. Έτσι μου κάπνισε. Δεν σκότωσα και κανέναν, ναι. Κλαίνε για τα αυτοκινητάκια τους. Χαίστηκε η φορά τα σταλόνι. Μαρία μου, ξέρω ότι έχεις μπλέξει με την μπλεφάλαινα. Παραδέξου το. Για το καλό σου. Και πού ξέρεις εσύ ποιο είναι το καλό μου? Γνωριζόμαστε και από χθες. Και τι είναι αυτή η μπλεφάλαινα? Ούτε που την έχω ξανακούσει. Παρακαλώ. Okay, ναι, τη φέρνω. Ήρθε η μητέρα σου να σε πάρει. Να σου πάρει στα μήτρα, γαμώ το. Άκουσέ με. Είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα θα σε βάλουν να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Ο δρόμος που τραβάς εκεί οδηγεί. Τρίχες. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Σ' το έχω ξαναπεί. Γεια σου, αστυνόμε. Όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τίποτα δεν τρέχει. Θα σε πάω εγώ. Δεν χρειάζεται. Τον ξέρω το δρόμο. I understand. Thank you for notifying me. Of course you did well. Okay, we'll be in touch. Έλα μέσα. Πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Και πάψε να έχεις κλεισμένο το κινητό σου, γιατί το ξέρεις ότι με κάνεις τούρμπο.
Έλα, τι έγινε. Ο γιος μου πουλάει τα καράβια του. Πουλάει τα καράβια του. Το ξέρες. Πούλησε ήδη ένα τάνκερ. Πού να το ξέρω εγώ. Λοιπόν, αν το ήξερες και δεν προειδοποίησες, ετοιμάσου να κάνεις μακροβούτι στον Τάμεση. Μα το Θεό. Μα το Θεό. Περάστε. Κύριε Διοικητά, με συγχωρείτε, πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι. Ακούω. Η δημοσιογράφος, η Χριστίνα Ζερβού, δημοσίευσε στη σελίδα της στο Facebook ότι σε μερικές μέρες θα εκδοθεί το βιβλίο που έχει γράψει για τον Ορφέα Μακρύ. Καλά, πώς γίνεται αυτό. Μας κοροϊδεύε όλους. Πώς μπόρεσε να το ολοκληρώσει. Αφού αυτή έλεγε ότι η απόδραση του Ορφέα Μακρύ της έδαινε τα χέρια. Τι να σας πω. Έτσι έλεγε. Κάτι δεν πάει καλά, αστυνόμε. Φέρ' την ξανά για ανάκριση. Μάλιστα. Πήρα τα κλειδιά της αποθήκης που μου ζήτησες. Μπράβο. Την νίκιασα για ένα μήνα. Του είπα ότι θέλω να βάλω έπιπλα γιατί φτιάχνω το σπίτι. Τα λεφτά όλα μαύρα. Ωραία. Σταυρηλίσια, έτσι. Απομονωμένη. Δεν έχει γύρω σπίτια. Μπράβο, ρε Λευτέρη. Έλα, να δώσουμε το κλειδί. Όχι. Θέλω να ξέρω πρώτα τι θέλεις να κάνεις εκεί μέσα. Φωνώ. Ναι. Φωνώ. Στη γυναίκα που με πρόδωσε. Και βασανιστικά και στη μάνα της που την είχα σαν μάνα μου. Εκείνη θα καθαρίσω πρώτα. Φέρ' το. Φέρ' το, σου λέω. Ενδιαφέρομαι για το ενοικιαστήριο που έχετε βάλει. Ναι, πείτε μου. Ενδιαφέρομαι να το ενοικιάσω. Όλα καλά, παπά. Όλα καλά. Από την ώρα που ήρθες, είσαι μελαγχολικός. Τίποτα, όλα είναι καλά. Μετά την αυγενική διαφάνεια της 12ης εβδομάδας, δεν είδαμε και πολλά. Για να δούμε. Σήμερα θα μας κάνει τη χάρη. Το ελπίζω, γιατί ο Στέφανος είναι έτοιμος να λιποθυμίζει από την αγωνία. Η ώρα τα έχει ξαναπεράσει. Εγώ προτάρισα, χώρομαι. Όλα εξελίσσονται μια χαρά. Ωραίο ρολόι. Είσαι πολύ παρατηρητικός, βλέπω. Του συγχωρημένου πατέρα μου. Δεν το φόραγα γιατί μου φαίνονταν πολύ κυριλέ για μένα. Συγγνώμη, είχες τέτοιο ρολόι και δεν το φόραγες. Όλοι οι άντρες ονειρεύονται να έχουν ένα τέτοιο ρολόι. Ακόμα και εγώ θα ήθελα ένα. Πρόσεχε, μη σου κόψουν το χέρι. Φαίνεται πανάκριβο. Εάν μας πεις πού κρύβεται ο Ορφέας Μακρύς, θα κάνουμε ότι ξεχνάμε τα ψέματά σου. Και δεν θα σε παραπέμψουμε για υπόθελψη, εγκληματία και παρακόλληση του έργου της δικαιοσύνης. Πουλάς την περιουσία μας, αγόρι μου! Την ξεπουλάς, για να είμαι ακριβής. Τα δικά μου πλοία πουλάω. Από αυτά που έχω έδρα στον Πειραιά. Γιατί τα πουλάς?
Γιατί θέλω να κλείσω αυτή την εταιρεία, είναι απλό. Ωραία, δώστα σε μένα, πούλα τα σε μένα, τα χρειάζομαι. Μα ναι, γιατί εσύ μου τα αγόραζες για ένα κομμάτι ψωμί, ενώ τους άλλους τους έγδαρα. Συγγνώμη για κορόιδα ψάχνεις, ε?